Το δικαίωμα στα κανάλια που να πάμε αλλού δεν ξέρω. Παιδάκια όμως παίζουν εδώ στην περιοχή. Πώς δεν παίζουν. Πώς δεν παίζουν. Τώρα ένα σχολείο. Πώς δεν παίζουν. Δεν παίζουν. Τώρα τρέχουν πόσο καιρό εδώ πέρα. Βρεθήκαμε στην οδό Σιλιβρίας, στην περιοχή της Δεξαμενής, εκεί όπου περισσότερες από 20 ημέρες μία διαρροή σε αγωγό ταλαιπωρεί τους κατοίκους της περιοχής. Δεχτήκαμε τηλέφωνο από τον κύριο Γιώργο Δασκάλου, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με το πρόβλημα καθημερινά, καθώς η διαρροή βρίσκεται ακριβώς έξω από την πόρτα του. Βρισκόμαστε στην οδό Σιλιβρίας. Δίπλα μας έχουμε τον κύριο Γιώργο Δασκάλου, ο οποίος είναι χρόνια κάτοικος στην περιοχή. Από πίσω μας βρίσκεται και το σπίτι του κύριου Γιώργου και έχει ένα πρόβλημα εδώ και καιρό με κάποια διαρροή στον αγωγό, στον παλιό αγωγό μας είπατε. Πείτε μας κύριε Γιώργο, ποιο ακριβώς είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα είναι, εδώ και 20 ημέρες με δουλεύουν. Ο ένας ρίχνει στη ΔΕΙΑΚ, στον εργολάβο, ήρθε ο εργολάβος. Λέει ήταν δικιά μας δουλειά, είναι της ΔΕΙΑΚ. Και πάει λέγοντας, εδώ κοιτάξτε, δεν μπορούμε να περπατήσουμε να πάμε σπίτι. Θα πέσουν σε λίγο οι τείχοι, ήταν και θα γίνει χαμός. Ο ίδιος ανησυχεί για την διάβρωση των θεμελίων της κατοικίας του, που μεταβία συντηρεί με την ελάχιστη σύνταξη που λαμβάνει. Από τον τοίχο μέσα βγαίνει αυτό. Μέσα από τον τοίχο, οπότε κινδυνεύει να καταστραφεί και το δικό σας το... Και όχι, δεν μπορούμε να περάσουμε. Αν δεις και φορές παντόφλα να μην μαζεύονται σφίγγες στον άλλο. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι. Και ένας θα ρίχνει στον άλλο. Και εγώ τι θα κάνω δηλαδή. Σε ποιους έχετε απευθυνθεί κύριε Γιώργο? Και στον εργολάβο και στην υπηρεσία υδροδότησης. Και όλοι σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ναι. Λέει μέχρι να τελειώσει, μπορεί να... Άμα το κόψουμε ξεκωτή τον παλιό τον αγωγό, μπορεί να ξεκωτήσει 100-200 μέτρα μήνα. Και τι θα κάνω εγώ μέχρι τότε. Θα πέσουν τα θεμέλια κάτω, δεν μπορούμε να περάσουμε γιατί βλέπετε σφίγγεις και το ένα και το άλλο. Το βράδυ μαζεύονται κουνούπια. Δεν είναι μια μέρα, δεν είναι δύο να κάνω υπομονή. Είναι περισσότερες από 2 και 3 μέρες. Τι, εδώ μιλάμε να πούμε για 20 μέρες πάει δουλειά. Και με λέει είναι δικά σου δουλειά από εδώ και πέρα. Να κόψαμε τον παλιό τον αγωγό, μάλιστα και το σύνδεσα, ορίστε. Ναι, αυτό ναι, που βλέπουμε τώρα ο άσπρος σωλήνας, τι είναι ακριβώς, είναι μια δική σας έτσι, πατέντα, θα λέγαμε το εισαγωγικό. Όχι, κανονικά να πούμε, είπαν μέχρι και πέρα, ξέρω, και από εκεί πέρα είναι δικιά σου δουλειά. Πήρα, άλλαξα σωλήνες, έβαλα μόνο σου και το άλλο και η ιστορία συνεχίζονται. Τα νερά, οι σφίγγες και το πράγμα μαζεύονται κουνούπια, μέχρι πότε. Παράπονα από τους υπόλοιπους κατοίκους εδώ στην οδό υπάρχουν, έχετε συζητήσει δηλαδή και με τους γειτονές σας. Ναι, γιατί δεν βλέπεις μέχρι κάτω πάει. Άμα πας μέχρι κάτω, κατεβαίνει μέχρι την 7η μεναρχίας. Μα δεν μπορούμε και το πράγμα να καθίσουμε, κάθομαι στο μπαλκόνι να μην και έρχονται τα κουνούπια. Τη μέρα δεν μπορεί να προσπαθήσει, έρχονται οι σφίκες, τι κάνουμε δηλαδή. Άντα είναι μια-δυο μέρες εντάξει. Εδώ πάει 20 μέρες που πάει η δουλειά.